Οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν ποτέ. Το έχουμε πει πολλές φορές. Διεκδικούμε συνέχεια αυτά που δικαιούμαστε και τίποτα παραπάνω. Διεκδικούμε την αξιοπρέπειά μας, να αποκτήσουμε την αξιοπρέπειά μας υγειονομική. Στις 24 τώρα Νοεμβρίου, αύριο η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία. Σε αυτή την απεργία συμμετέχει και η Ομοσπονδία μας υπό ΕΔΗΝ, συμμετέχουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί και η Ομοσπονδία των Γιατρών. Είναι μια ευκαιρία πάλι να αναδείξουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα νοσοκομεία όσον αφορά τους υγειονομικούς. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε και ξεκινούν από την υποχρηματοδότηση και από την υποστελέχωση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να γίνει μια γενναία πρόσληψη προσωπικού στα νοσοκομεία. Η χρηματοδότηση είναι λυπής. Ζητάμε άμεσα να προσληφθούν μόνιμοι υπάλληλοι στα νοσοκομεία. Με συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις έργου και διάφορες άλλες συμβάσεις δεν μπορεί να διατηρηθεί ένα δημόσιο νοσοκομείο σε λειτουργία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ζητάμε να μην γίνουν ζούγκλα οι εργασιακές μας σχέσεις. Αυτό. Ζητάμε μια δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, μια πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία όλων των πολιτών, η συνεχιζόμενη λιτότητα, οι αυξανόμενοι φόροι έχουν στο δημόσιο έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους εργαζόμενους και αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν στοχοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι συντηρούν σήμερα τις οικογένειές τους. Συντηρούν άνεργους, συντηρούν γονείς. Είναι φαύλος κύκλος. Στα δημόσια νοσοκομεία και στο πανεργατικό νοσοκομείο οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Με ανακύκλωση προσωπικού δεν γίνεται. Χρειάζεται χρηματοδότηση, επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση. Οι προσπάθειες είναι συλλογικές στα νοσοκομεία, το βλέπετε όλο το τελευταίο διάστημα και θα συνεχιστούν. Από όσο γνωρίζουμε έχουν ληφθεί αποφάσεις και για το μήνα Δεκέμβριο. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις? Ελλείψεις υπάρχουν, ναι. Ελλείψεις σε υλικά, ελλείψεις σε χρηματοδότηση που περιορίζουν τις δυνατότητες, παρότι το νοσοκομείο μας έχουμε ξαναπεί ότι έχει δυνατότητες να εξυπηρετήσει ακόμα περισσότερους πολίτες. Έχουμε κρεβάτια στη ΜΕΘ, στη μονάδα, κενά, δύο από έλλειψη προσωπικού. Η μονάδα τεχνητού νεφρού θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 10 ακόμα άτομα, αλλά δεν έχει προσωπικό. Αίθουσες χειρουργείων υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό να λειτουργήσουν περισσότερες. Η χρηματοδότηση, σας είπα, είναι ελλειπής. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες της περιοχής μας. Πολλές φορές. Θα συναντηθείτε με τους αρμόδιους υπουργούς? Συναντήσεις γίνονται συνέχεια με το Υπουργείο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει ό,τι γίνεται καλύτερο σε αυτή την περίοδο που ζούμε, που όλοι γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά στην Ελλάδα. Η υγεία όμως είναι δημόσιο αγαθό και θα πρέπει να μπει σε άμεση προτεραιότητα. Πάγιο αίτημα των εργαζόμενων στα νοσοκομεία είναι η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Είναι πάγιο αίτημά μας. Επίσης και η εξόφληση όλων των δεδουλευμένων, των εργαζομένων που οφείλονται μέχρι σήμερα από προηγούμενα έτη. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι και από την έλλειψη προσωπικού, αλλά και από τη χρηματοδότηση. Κάθε χρόνο χρηματοδοτείται όλο και λιγότερο η υγεία. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες να μην πέσει η ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Αυτό όμως έχει και ένα όριο. Ασφαλείας. Όλο το προσωπικό καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια το νοσοκομείο.
Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσει αύριο και το Παναρκατικό Νοσοκομείο, όπως και όλες οι υγειονομικές μονάδες και τα νοσοκομεία της Ελλάδας.